Υπάρχουν και φωνές από ό,τι διαβάζουμε στα ρεπορτάζ και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να πληρώσουμε, να μην πληρώσουμε. Τι θα γίνει, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα? Κοιτάξτε, είμαστε στη φάση, σε μια λεπτή φάση της διαπραγμάτευσης. Οι δανειστές για λόγους ουσίας ή επικοινωνιακούς δεν μπορώ να το εκτιμήσω, πάντως έχουν σκληρύνει. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Έχουν βάλει πάνω στο τραπέζι θέματα τα οποία είχαν κλείσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών και της διαπραγμάτευσης. Ίσως επειδή νομίζουν ότι μπορούν να πιέσουν όπως κάναν παλιότερα κυβερνήσεις, θα διαψευστούν όμως αν επιμείνουν, και δεν είναι μια καλή εξέλιξη αυτή για το να αλλάζουν στοιχεία της διαπραγμάτευσης καθιστώντας την κινούμενη άμμο. Εμείς έχουμε διαμηνήσει ότι θέλουμε μια αμοιβαίως αποδεκτή συμφωνία. Γι' αυτή εργαζόμαστε. Εντάξει, σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας, προφανώς. Όχι, αλλά έχει σημασία και τι σήμα θα βγει από το Eurogroup. Αυτό. Αν είναι σήμα κρίσης ή είναι σήμα ότι είμαστε λίγο πριν τη συμφωνία. Ναι. Έχει επίσης σημασία από την μας πλευρά, αναλόγως της απόφασης του Eurogroup, πώς θα κάνουμε τα δικά μας κουμάντα. Διότι μπροστά μας έχουμε το δυσθεώρητο χρέος, τον γκρεμό που λέμε του Ιουνίου και νωρίτερα άλλα χρήματα. Δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει πάρει ούτε ένα ευρώ εδώ και ένα χρόνο, να εξυπηρετήσει αυτό το γκρεμό του δημόσιου χρέους. Συνεπώς είναι ευθύνη των πιστωτών να φύγουν από τη λογική της μονομερούς στάσης πληρωμών που επί ένα χρόνο έχουν προσχωρήσει και να καταλάβουν ότι όπως συμβαίνει με όλες τις χώρες του κόσμου, πρώτα απ' όλα με τις ΗΠΑ της Αμερικής, το δημόσιο χρέος εξυπηρετείται όχι αποκλειστικά και μόνο από τον προϋπολογισμό του κράτους, αλλά και από δανεισμό. Η δανειακή σήμανση που έχει υπογραφεί μονομερώς, επαναλαμβάνω, έχει σταματήσει η πληρωμή από τους πιστωτές. Και τώρα είναι η στιγμή της αλήθειας. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Ενώ τα δεκάδες δισεκατομμύρια που μπροστά μας. Εντάξει. Υπάρχει όμως και μια αγωνία του κόσμου για το τι θα γίνει αύριο. Αύριο έχουμε 750. Αύριο είναι Ιούνιος. Αύριο είναι Ιούνιος. Αύριο. Τρίτη. 750 εκατομμύρια στο Δουνουτού. Φωνές δικές σας μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι μήπως δεν πρέπει να το πληρώσουμε, να με αυτό να εξαρτηθεί σήμερα από μια σαφή δέσμευση του Eurogroup ότι θα πάρουμε λεφτά έστω την Τετάρτη. Επαναλαμβάνω ότι δεν θέλω να προτρέξω, ότι είμαστε σε φάση διαρκούς συνεδρίασης. Είμαστε σε μια κατάσταση, μια λεπτή φάση της διαπραγμάτευσης. Αναλόγως των εξελίξεων σήμερα θα καθοριστούν και οι επόμενες κινήσεις μας. Άρα, αν είναι να πάμε για ρήξη την άλλη εβδομάδα, όχι, μην πληρώσετε αύριο. Όχι. Τουλάχιστον θα μας δείξουν τα 750. Είμαι μετρημένος. Έτσι δεν είναι. Να δώσουμε κανένα σύνταξη. Πρώτον, δεν είναι για να γελάμε το θέμα αυτό. Δεν γελάμε. Δεύτερον, εμείς επιδιώκουμε τη συμφωνία. Ναι. Και πιστεύω ότι και οι εταίροι θα αποδείξουν σήμερα το Eurogroup με το δικό τους τρόπο, με τη δική τους καθυστέρηση και ιδιορυθμία. Ότι πηγαίνουν για συμφωνία. Άρα, εγώ καταλαβαίνω από αυτά που λέτε ότι δεν έχει κλείσει το θέμα για το αν θα πληρώσουμε αύριο ή όχι. Εξαρτάται από δάφτους. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι κάθε στιγμή η κίνηση της μιας ή της άλλης πλευράς επηρεάζει τη μία ή την άλλη πλευρά. Εμείς θέλουμε να πληρώσουμε και το Eurogroup να υπάρξει συνεννόηση για τις επόμενες μέρες. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα, αντιπαράθεσης. Εν ώψη της διαπραγμάτευσης που κάνουμε. Ωραία. Καλά το θέτετε, γιατί τώρα είναι και μια μέρα σήμερα σημαντική και δύσκολη. Θα μπορούσα να βάλω στα κεραμίδια και να λέω διάφορα. Γιατί το ξαναλέτε. Δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν το λέτε. Γιατί το διάφορα στελέχη σας το έχουν σαν πρώτη γραμμή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι το δημοψήφισμα είναι μια ίστατη καταφυγή, συνταγματική δυνατότητα, προκειμένου ο λαός, εάν κρυθεί ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να κρυθούν, διότι είναι η συμφωνία εκτός της λαϊκής εντολής του Ιανουαρίου, να έχει την τελεσίδα και την καταφατική παρέμβαση. Πάλι πριν από λίγο και έλεγε ότι είναι απαραίτητο και πρέπει να γίνει επί τούτου και ανεξαρτήτως. Θα ρωτήσετε αυτούς που τα λένε αυτά τα πράγματα. Εγώ σας λέω ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Να μαντρέψετε μερικούς, ας πούμε, να μην λένε ότι θέλουν. Όχι, δεν λέω ότι θέλουν. Η θέση του Πρωθυπουργού είναι σαφής. Ότι εάν χρειαστεί, θα υπάρχει προσφυγή στο λαό. Με το ψήφισμα. Εάν είναι εκτός της λαϊκής εντολής αυτή η συμφωνία που θα προσπαθήσουν οι απέξω να μας επιβάλλουν, πώς θα πάτε δηλαδή στον κόσμο με δημοψήφισμα για να του πείτε είναι μια συμφωνία η οποία είναι εξευθυλισμένη, δεν τη δέχομαι εγώ καθόλου, αλλά για να δούμε την ψηφίζετε ή δεν την ψηφίζετε? Πώς θα γίνει αυτό? Θα πάρει την ευθύνη ο ίδιος ο πολίτης και η κοινωνία για μια απόφαση η οποία είτε έτσι είτε αλλιώς θα επηρεάσει τη ζωή του. Και θα είναι η έναρξη. Και τι να πάρει την ευθύνη, δηλαδή να βάλει τη θηλιά στο λαιμό να του. Μην την ψηφίσει. Μα δεν θα πάμε εμείς να πούμε ψηφισέ την.
Αλλά την ευθύνη... Η λογική λέει ότι θα πάτε μια συμφωνία στο δημοψήφισμα που είναι απαράδεκτη. Αλλιώ δεν θα την πηγαίνατε. Ξαναλέω λοιπόν, για να είναι σαφέ. Το δημοψήφισμα είναι συνταγματική δυνατότητα. Εντάξει. Και είναι το τελευταίο όπλο, το υπερόπλο τη κυβέρνηση, είναι η λαϊκή θέληση απέναντι στου πιστωτέ. Εάν χρειαστεί να το αξιοποιήσουμε. Πριν τρεις μήνες σας έδωσε σαφή λαϊκή εντολή, λοιπόν. Και την αξιοποιούμε. Και την αξιοποιούμε. Λοιπόν, σας είπε, δεν θα και την αξιοποιούμε. Στο λαό δεν θα πάμε ως πόντι πιλάτη. Θα πάμε με θέση. Μα είστε πόντι πιλάτη. Πάντως η θέση σας ξέρει ποια θα είναι, κύριε φίλη. Αφήστε να δούμε το. Αν πάτε σε δημοψήφισμα. Ότι αποτύχατε. Δηλαδή το οριστικό. Είναι και με τη βούλα που λέμε. Ότι αποτύχατε πλήρως τη διαπραγμάτευση. Είναι μια αντίληψη περιορισμένη. Αυτά που λέτε είναι μια αντίληψη περιορισμένη ευθύνη για το λαό. Λυπάμαι, ειλικρινά. Φέρνουμε μια συμφωνία που είναι πολύ δυσχερής, επώδυνη. Δεν συζητάμε για πριν τις εκλογές. Μιλάμε για μια τελείως πολύ πιο επώδυνη συμφωνία. Και επειδή δεν μπορείτε να την παρουσιάσετε, δεν μπορείτε να την ψηφίσετε, λέτε πάμε στο λαό να την εγκρίνει. Μια πολύ πιο επώδυνη συμφωνία. Πάει να πει, κύριε φίλη, ότι δεν κάνατε καμία διαπραγμάτευση. Ή τουλάχιστον δεν ήταν τόσο τέτοιες ικανότητες στη διαπραγμάτευση για να κάνετε καλύτερα. Δεν φτάσαμε, κύριε Καραγκούνη, το σημαντικό από όσα είπατε θέλω να σχολιάσω. Αν πάτε σε διαπραγμάτευση, έχετε μία αντίληψη περιορισμένης ευθύνης για το λαό. Δεν θέλετε να αποφασίζει ο λαός. Εμείς θέλουμε κάθε στιγμή στα κρίσιμα θέματα με τον έναν ή άλλο τρόπο. Είναι δε παράδοση ευρωπαϊκή. Είναι δε παράδοση ευρωπαϊκή το δημοψήφισμα. Κάνουμε... Σας θυμίζω ότι ο Ντεγκόλ μείζωνες αποφάσεις με τεράστια ο ίδιος κοινωνική πλειοψηφία. Μάλιστα. Τις έβαζε με άποψη στο λαό και αποφάσεις. Τι ανάγκη έχει το δημοψήφισμα, κύριε φίλη, το οποίο μπορεί... Το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε ατύχημα. Περιμένετε λίγο. Βεβαίως και με δημοσιοζεύγια. Έχασε ένα και έφυγε. Ποια είναι η δεν μας ενοχλεί αυτό εμάς. Ποια είναι η γνώμη του λέω, δεν μας ενοχλεί. Ποια είναι, δεν υπάρχουμε από τα διαπλεκόμενα εμείς στην εξουσία, ούτε από τους δανειστές. Υπάρχουμε με την ψήφο του λαού και θα μείνουμε όσο μείνουμε με την ψήφο του λαού. Ναι, πήρατε λοιπόν μια εντολή. Δεν την τιμήσατε. Την τιμούμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Είπατε ψέματα πριν τις εκλογές. Ελάτε τώρα. Υφαρπάξατε την ψήφο του ελληνικού λαού. Και έρχεστε τώρα μετά τις εκλογές και λέτε. Τραγουδίστε, κύριε Καραγκούνη. Συγγνώμη, λέει τώρα. Μα δεν μου βγήκε η διαπραγμάτευση και πάμε σε δημοψήφισμα. Εμείς λέμε ότι θα μας βγει η διαπραγμάτευση. Ωραία, λοιπόν. Θα μας βγει η διαπραγμάτευση. Και το δημοψήφισμα θα επισφραγίσει αυτή την πορεία. Θυμηθείτε το. Διότι μια διαπραγμάτευση δεν τελειώνει εύκολα. Έχει και μετά. Άρα λοιπόν το δημοσίευμα μπορεί να γίνει μια κρίσιμη στιγμή. Άρα είναι πιθανό να πάτε στο δημοσίευμα έστω και αν βγει η συμφωνία. Δεν θέλω να πω. Έστω και αν καταλήξετε. Είναι πιθανό, λέω. Είναι ίσως ένα σενάριο. Η διαπραγμάτευση είναι ένα συνεχές. Δεν τελειώνει. Διότι, για παράδειγμα, πέρα από τα μέτρα τα οποία συζητούνται με ένα δημοσιογραφικό τρόπο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση. Δεν έχει καταλήξει η διαπραγμάτευση. Υπάρχει το μείζον θέμα ανάπτυξη και μείωση του χρέους. Εντάξει, αυτό είναι το τεράστιο θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς δεν θα ξοδέψουμε τα πυρομαχικά. Στα μικρά, στα μεγάλα, όλα μαζί. Όλη η διαπραγμάτευση θα κρυφθεί από το λαό. Δεν υπάρχει τραπέζι μείωση του χρέους, κύριε φίλε. Δυστυχώς. Αφήστε το. Τη βγάλατε και από το τραπέζι και αυτή την. Μην προχωρήσετε. Κύριε Καραγκούνη, παρακαλώ, το λόγο για να προχωρήσουμε, να κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ πιο δύσκολη θέση. Εμείς το λέμε από την πρώτη στιγμή. Είχαμε όλες τις δυνατότητες, είχαμε τα δημοσιονομικά δεδομένα μέχρι πριν τις εκλογές να κλείσουμε μια συμφωνία που.